Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Κυρία Κουρεντή, έτσι δεν είναι? Καλημέρα σας αρχικά, να σας πω καλησπέρα μάλλον. Καλησπέρα σας. Για μένα είναι καλημέρα γιατί με τις διπλές παραστάσεις που είχαμε χθες ξύπνησα πριν λίγο. Το αντιλαμβανόμαστε. Το αντιλαμβανόμαστε. Είμαι πολύ χαρούμενη που ερχόμαστε στα Αγρίνια να παίξουμε σήμερα και ελπίζω να δούμε πολύ κόσμο στην είσοδο. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε να παίξετε εδώ στο Αγρίνιο, έχετε ξαναέρθει? Με τη συγκεκριμένη παράσταση, εγώ προσωπικά είναι η πρώτη φορά. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχουν ξανάρθει. Mm-hmm. Γιατί εγώ μπήκα φέτος στην ομάδα. Η παράσταση αυτή είχε ξεκινήσει πριν 2 χρόνια. Γενικά στο Αγρίνιο έχετε ξανά. Γενικά στο Αγρίνιο έχω ξανάρθει. Mm-hmm. Ναι, mm-hmm. Και με άλλες παραστάσεις. Εννοείται αυτό. Πολύ ωραία. Θέλετε να μας πείτε 2 λόγια καταρχάς για το έργο το οποίο θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος στο Αγρίνιο να δει και στις 6 και 4 και στις 9 και 4, είναι 2 οι παραστάσεις. Να μας πείτε 2 λόγια για το δικό σας ρόλο και για την συνεργασία σας με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών. Ωραία, να ξεκινήσω πρώτα να πω λίγα λόγια για το έργο. Mm-hmm. Το έργο αυτό είναι ένα κλασικό έργο της Αγκάθα Κρίστη που έχει όλο αυτό το μυστήριο, το αστυνομικό και την νουάρ διάθεση που έχουν όλα αυτά τα αστυνομικά. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο σε συνεπέρνει από το πρώτο δευτερόλεπτο, γιατί πρέπει να αρχίσει ο θεατής να μαζεύει στοιχεία και ώστε να μπορέσει να έρθει όλο και πιο κοντά στον δολοφόνο κατά τη διάρκεια του έργου. Ωστόσο, αυτό που πρωτοτυπεί σε αυτό το έργο είναι ότι ξεκινώντας, ο απρόσκλητος επισκέπτης, που είναι και ο τίτλος του έργου, βρίσκει τον δολοφονημένο Ρίτσαρντ στην οικία του και ακριβώς δίπλα του βρίσκει την γυναίκα του, τη Λόρα, τη σύζυγό του, αυτή που υποβίωμαι κι εγώ, μαζί με το όπλο του εγκλήματος στο χέρι, να ομολογεί την αποτρόπαια πράξη, τη δολοφονία του άντρα της. Στη συνέχεια αναπτύσσεται μια σχέση εμπιστοσύνης και εξάρτησης, θα έλεγα, από τους δύο αυτούς ήρωες, γιατί ο ένας αποφασίζει να βοηθήσει τη σύζυγο του πεθαμένου. Οπότε ξεκινάει γαϊτανάκι, το οποίο καταλήγει να γίνεται τερενάκι του τρόμου, φυσικά, μεταξύ τους πληροφοριών και ιδεών για το πώς θα καλύψουν το φόνο. Το οποίο όμως, θα πει οποιοδήποτε θεατής, μα καλά, θα έρθω να δω μια παράσταση που στο πρώτο λεπτό κιόλας μου αποκαλύπτεται ποιος είναι ο δολοφόνος. Και εδώ έρχεται η Αγκάθα Κρίστη με την καταπληκτική γραφή της, να κάνει την Λόρα, την ηρωίδα που υποδίωμαι, να είναι γεμάτη από μυστικά, ενοχές, πτυχές του χαρακτήρα της που ξεδιπλώνονται στην πορεία του έργου και δεν μπορείς να ανακαλύψεις από το πρώτο λεπτό. Και φυσικά αναιρεί η Αγκάθα και την ίδια την ομολογία της Λόρα στη συνέχεια και βάζει τους θεατές σε ένα τρομερό κυνήγι για το ποιος είναι ο δολοφόνος. Και φυσικά ένα άλλο που θα έλεγα εγώ ότι είναι απολαυστικό με την συγκεκριμένη ηρωίδα και όποτε βρίσκω την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το λέω, είναι ότι η Αγκάθα έχει έναν πολύ όμορφο τρόπο. Απ' τη μία να σου δίνει στοιχεία, αλλά απ' την άλλη να σε παραπλάνει κιόλα. Οπότε κανένας, τουλάχιστον κάποιος που έχει διαβάσει και Αγκάθα Κρίστη, οπότε όταν έρθει να δει την παράσταση, δεν είναι σίγουρος αν αυτό που του δίνεται σαν πληροφορία είναι στοιχείο ή είναι κάτι για να τον παραπλανήσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο έργο. Όσοι έχουν έρθει και το έχουν δει, έχουν ξεφύγει από την καθημερινότητά τους, έχουν ξεχάσει τα προβλήματά τους που όλοι έχουμε αυτό το καιρό και αυξημένα μάλιστα, και έχουν μπει σε μια μαγική ατμόσφαιρα που τους έχει κάνει και έχουν περάσει πολύ καλά. Η συνεργασία μου με τους συναδέλφους μου, να μπορώ να πω και τους ηθοποιούς που παίζουν, ωραία, ευχαριστώ πολύ. Είναι ο Οδυσσέας Θαμούλης, ο ίδιος ο Γιώργος ο Φραντεσκάκης, ο οποίος σκηνοθετεί και την παράσταση, ο Σαράντος ο Γιογλερής, η Ανέτα η Παπαθανασίου, ο Στάθης ο Λαγκάδας, η Ελένη Βουτυρά και ο Κώστας ο Ζέκος. Είναι μια εκπληκτική ομάδα ανθρώπων και ηθοποιών. Λέω και ανθρώπων γιατί περνάω πολύ καλά σε αυτή την παράσταση. Είναι μια εξαιρετικά δεμένη ομάδα και
δεν υπάρχουν παρασκήνια και όλα αυτά που βιώσαμε και τον προηγούμενο καιρό που ακουστήκανε για το θέατρο. Νιώθω ευλογημένη που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα. Η συνεργασία με τον Γιώργο Φραντζισκάκη ήταν εκπληκτική. Ο άνθρωπος για μένα είναι μέτρο του μυστηρίου όσον αφορά τη σκηνοθεσία του. Και έχει κάνει και πόσες επιτυχίες, έχει καταφέρει και έχει μετατρέψει το Eliart, θα έλεγα, τον χώρο του Eliart σε, πώς θα το πω, σίγουρο χώρο για αστυνομικό θρίλερ και έργο μυστηρίου. Δηλαδή έχει το κοινό του πλέον το Eliart, ξέρει ο κόσμος ότι θα πάω στο θέατρο Τάδε στην Αθήνα να δω έργο μυστηρίου και νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά, ήδη πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος εδώ στο Αγρίνιο περιμένει πώς και πώς τις δύο σημερινές παραστάσεις και θεωρώ... Εμείς περιμένουμε πώς και πώς. Να πούμε ότι μία είναι στις 6 και 4 και άλλη είναι στις 9 και 4. Να πούμε ότι η προπόληση γίνεται στο βιβλιοπωλείο Πλάνους και στο viva.gr και η τιμή των εισιτηρίων είναι 12 ευρώ, να το πούμε και αυτό. Και η παράσταση είναι μόνο για εμβολιασμένους. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια περίοδος δύσκολη, μια περίοδος στην οποία όλοι μας δοκιμαζόμαστε και πράγματι οτιδήποτε ευχάριστο μας κάνει να ξεφεύγουμε από την δύσκολη αυτή καθημερινότητα το θέλουμε όσο τίποτε άλλο. Κυρία Κουρεντή, εσείς προσωπικά, αν σας έβαζε κάποιος να κατατάξετε όλα αυτά τα οποία, με τα οποία έχετε ασχοληθεί σε μια σειρά, θα βάζετε πρώτα το θέατρο, την τηλεόραση, θα βάζετε το τραγούδι πιο μπροστά, τι από όλα αυτά θα βάζετε πρώτο? Κοιτάξτε να δείτε, οι δύο μου μεγάλες αγάπες είναι το θέατρο και η μουσική. Όχι το τραγούδι, η μουσική. Τα υπόλοιπα, ο κινηματογράφος επίσης είναι αμέσως μετά. Η τηλεόραση θα έλεγα ότι είναι πιο μετά. Όχι γιατί δεν έχω περάσει πολύ όμορφα σε δουλειές που έχω κάνει δηλώσεις και δεν έχω μάθει πράγματα, απλά γιατί η μαγεία που υπάρχει σε μια παράσταση που όλα συμβαίνουν εδώ και τώρα και ό,τι και να έχεις κάνει για να προβλέψεις πράγματα, ποτέ δεν είναι ίδια και πάντα μπορεί να προκύψουν πράγματα ή πάντα μπορεί να μάθεις πράγματα, να ξεδιπλώσεις πράγματα σε ένα θεατρικό έργο, μέχρι και την τελευταία παράσταση να ανακαλύψεις πράγματα για το ρόλο. Αυτό για μένα είναι τεράστια μαγεία. Όπως και η μαγεία του χειροκροτήματος, διαζώσεις, όταν νιώθεις αυτή τη θέρμη, νομίζω αυτό τα ξεπερνάει όλα. Το οποίο υπάρχει κατά κάποιο τρόπο και στη μουσική, αυτή η αυθεντικότητα, αυτή η παρθενογένεση θα έλεγα εκείνη τη στιγμή που όλα μπορούν να πάνε σωστά ή όλα μπορούν να πάνε λάθος. Και αυτό για μένα είναι κάτι που και στη μουσική και στο θέατρο πάντα με έλκυε και πάντα με μάγευε. Και θα έλεγα ότι και ο κινηματογράφος είναι ένα πολύ όμορφο μέσο για να δείξει ηθοποιούς και ρόλους και υπάρχουν καταπληκτικά κινηματογραφικά έργα που μπορεί να αλλάξουν τον ψυχισμό των ανθρώπων και επίσης με ελκύει πολύ, αλλά για μένα το θέατρο και η μουσική είναι αξεπέραστα. Να έρθουμε και στο κομμάτι της τηλεόρασης, γιατί εκτός από σειρές σας έχουμε απολαύσει και σε ένα τηλεοπτικό σόου, το οποίο είναι και πάλι στους δέκτες μας, το Just the Two of Us. Δεν ξέρω αν υπάρχει καθόλου χρόνος για να παρακολουθήσετε κάτι από τα συγκεκριμένα γενικότερα σόου που είναι αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση ή τις σειρές, γιατί βλέπουμε ότι και η μυθοπλασία έχει επανέλθει για τα καλά στην ελληνική τηλεόραση. Το λίγο που έχω προλάβει να δω, γιατί δεν σνομπάρω σε καμία περίπτωση την τηλεόραση. Απλά όταν κάνεις πάρα πολλές δραστηριότητες, σίγουρα βλέπεις συνήθως κλεφτά τηλεόραση. Το λίγο λοιπόν που έχω δει και έχω διαπιστώσει είναι ότι πρώτον γίνονται πολύ ωραίες παραγωγές που παλιότερα δεν γινόντουσαν και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Με έχουν εντυπωσιάσει ακόμα και τα καθημερινά που γίνονται, όπως οι Άγριες Μέλισσες που πλέον χρησιμοποιούν θεατρικούς ηθοποιούς που έχουν αφήσει, που μπορεί ο κόσμος να μην τους ήξερε, εμείς να τους ξέραμε όμως γιατί πηγαίνουμε θέατρο και να ξέρουμε ότι ήταν πολύ καλή ηθοποιή, ξαφνικά τους βλέπουμε στην τηλεόραση και να δίνουν μια πολύ όμορφη ποιότητα στα κείμενα που υπόνονται. Επίσης, με έχει εντυπωσιάσει, δεν ξέρω αν μπορώ να πω κι άλλο όνομα σειράς, με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ το Κομάντα και Δράκι που γίνεται στο Μέγκα, που για μένα είναι μία από τις σειρές που
Έχω δει τέτοια ποιότητα στην εικόνα και στην ιστορία μόνο σε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, είχα δει μόνο σε ξένες σειρές. Mm-hmm. Και ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι αυτή η σειρά δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από οποιαδήποτε ξένη σειρά έχω δει. Γενικά γίνονται πράγματα. Τώρα το Just the Two of Us δεν έχω προλάβει να το τσεκάρω, να σας πω την αλήθεια. Αλλά ελπίζω ότι γίνεται να ψυχαγωγεί το κοινό και ταυτόχρονα να ανεβαίνει σιγά σιγά πάλι η ποιότητα των πραγμάτων, γιατί έχει ανέβει και η απαιτητικότητα του κοινού, γιατί με όλον αυτόν τον εγκλισμό που φάγαμε σχεδόν 2 χρόνια, είχε την ευκαιρία ο Έλληνας να δει και ξένες σειρές, να δει και άλλες θετικές. Οπότε τώρα νομίζω ότι το κοινό είναι πιο απαιτητικό από ποτέ όσον αφορά την εικόνα και τις δουλειές που γίνονται στη τηλεόραση. Μάλιστα. Να έρθω σε μια ακόμη ερώτηση όσον αφορά τα επόμενα σχέδια, είτε στο κομμάτι της υποκριτικής ή στο κομμάτι της μουσικής. Ναι. Λοιπόν, τα επόμενα μου σχέδια προς το παρόν είναι να συνεχίσω την παράσταση αυτή, να πάει πολύ καλά. Έχουμε ήδη κάνει κάποια πλάνα, ίσως και για κάποιες παραστάσεις το καλοκαίρι, πρώτα ο Θεός. Για μένα η προτεραιότητά μου πάντα είναι να ζω στο εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα τι κάνουμε. Mm-hmm. Μελλοντικά είναι ωραίο να κάνουμε όνειρα, οπότε εδώ και τώρα είμαστε στην παράσταση απρόσκλητος επισκέπτης, είμαι πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό. Και ταυτόχρονα γράφω τον πρώτο μου δίσκο, μαζί με έναν μουσικό, τον Γιάννη τον Λιγνό. Τζον Λιγνός είναι στο YouTube με δικές του κυκλοφορίες που μπορείτε να τον βρείτε. Έναν εξαιρετικό μουσικό και γράφουμε τον πρώτο μας δίσκο, ο οποίος έχει στοιχεία pop και soul, κατηγορίες μουσικής και με ελληνικό στίχο. Προσπαθούμε να πιάσουμε όλες τις ηλικίες των ανθρώπων, όσο περισσότερο γίνεται. Δηλαδή, δεν ψάχνουμε να βρούμε συγκεκριμένο target group. Προσπαθούμε το φάσμα να είναι μεγάλο, να μπορεί να ακούει ευχάριστα τη μουσική μας από ένα παιδί μέχρι ένα μεγάλο άνθρωπο. Και ανυπομονούμε, είμαστε τώρα σε συζητήσεις με δισκογραφικές, ανυπομονούμε να κυκλοφορήσει και να δούμε ποια θα είναι η απήχηση του κόσμου. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή και εύχομαι και απόψε βεβαίως ο κόσμος, το κοινό του Αγρινίου να αγκαλιάσει αυτήν την παράσταση και βεβαίως εύχομαι όλα να πάνε καλά από εδώ και πέρα σε οτιδήποτε και αν σχεδιάζετε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, εύχομαι ο κόσμος να είναι καλά, εύχομαι σε όλους σας υγεία και μακάρι να σας δω και από κοντά σήμερα να ανταλλάξουμε και από κοντά καμιά κουβέντα. Πολύ ευχαρίστω. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.